Ευαδρυνότατε, κύριε Γενικέ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Εισαγγελέα του Αρήν Πάου, κύριε Γενικέ Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριε Εισαγγελής Ιταλίας, Ισπανίας, Ουγγαρίας και Αρμενίας, κύριε εκπρόσωπε, κύριε καθηγητά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου, κύριε Αντιπρόεδρε του Αρήν Πάου, κύριε Αντισαγγελής του Αρήν Πάου, κύριε Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και κύριε Εισαγγελέα, κυρία Πρόεδρε του Πρωτοδικού ΚΟ, κύριοι δικαστές, κύριε Εισαγγελής του Πρωτοδικών ΚΟ, κύριε Δήμαρχε του ενιαίου μας Δήμου, κύριε Αστυνομική Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συλλόγου ΚΟ, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης. Με εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά, ως πρώτος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του ενωμημένου μας Δήμου, σας καλωσορίζουμε στο νησί μας την Κος. Η Κος είναι το νησί του Ιπποκράτη. Είναι η μήτρα της ιατρικής επιστήμης και του πνεύματος. Σας καλωσορίζουμε στο νησί μας στον κήπο του Αιγαίου, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό. Οι μεγάλες του δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη που προσδίδουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το νησί μας βρίσκεται γεωγραφικά στο ακρότατο σημείο της ΕΕ. Προσδιορίζεται ιστορικά σαν νησί με έντονη ελληνικότητα. Η ελληνικότητα του νησιού της ΚΟ μέσα στην ιστορική διαδρομή του χρόνου επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά μνημεία διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών που δείχνουν ανάλογα ολόκληρη την ιστορική και ελληνική πορεία του νησιού. Το πιο ενδιαφέρον από αυτά αναμφισβήτητα είναι το Ασκληπείο, ο ναός της ιατρικής επιστήμης αρχαιότητας, τα ερείπια του οποίου αποτελούν σημείο αναφοράς επιστημονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο ελληνισμός του νησιού με την πολύτιμη συνδρομή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, διατήρησε ακμαίο το εθνικό του φρόνημα, αναλύοντα τη γλώσσα του, την Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία του, τα ήθη και έθιμά του και πολιτεύεται κατά το εθνικό του δίκαιο. Σας καλωσορίζουμε στα όμορφα και ελεύθερα από το 1947 Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα δόθηκαν στην Ελλάδα στις 27 του 1946 από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης, ως αναγνώριση της ελληνικότητάς τους, αλλά και της συνεισφοράς τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Η ακρόνητη πίστη των Δωδεκανησίων προς την ελευθερία, η πεποίθησή τους για το μέλλον των νησιών και οι αγώνες για την ένωση με την Ελλάδα, επιτέλους δικαιώθηκαν. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, η παρουσία σας εδώ σηματοδοτεί την ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεών μας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζετε άλλωστε ότι η Ελλάδα μοιράζεται μαζί σας τις ίδιες αρχές και αξίες σε βαθμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτών των αρχών διεξάγεται το συνέδριο αυτό. Σήμερα, ο Δήμος της ΚΟ, σε συνεργασία με την Εισαγγελία του Αρήν Πάου, τον Δημιουργικό Σύλλογο ΚΟ και με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, με βαθύ αίσθημα ευθύνης της θεσμικής του αποστολής, αποφασίσαμε τη διενέργεια αυτής της εκδήλωσης στην ΚΟ, γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τα θέματα της ημερήσιας διάρκειας. Θέση, ρόλος, αρμοδιότητες και διάρκωση της Γενικής Εισαγγελίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Εισαγγελίας του Αρήν Πάου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συγκριτικές αναφορές σε άλλες έμμενες τάξεις. Φιλοδοξούμε ότι οι εργασίες αυτού του συνεδρίου θα ευοδοθούν και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων για το καλό της ευρωπαϊκής κοινότητας. Σε μια εποχή για την οποία πολλά λέγονται για αμφισβητήσεις αξιών και θεσμών, αναιρέσεις αρχών και για συρρήκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε καιρούς καθοριστικούς για το μέλλον της Ελλάδος, της Ευρώπης και της ανθρωπότητος,
σε μια κρίσιμη περίοδο με ραφές και πρωτόφαντες κοσμοϊστορικές εξελίξεις, όπου η μόνη δυνατότητα ύπαρξης και υπόστασης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι η αριστεία στην επιστήμη και στη γνώση, ο Έλληνας νομικός, δικαστής και δικηγόρος οφείλουν με την καθημερινή συμπεριφορά τους τον πολιτισμό να υπερασπίζονται, την κοινωνική ευθύνη τους να αναδεικνύουν και να στοχεύουν στη μετάθεση προς τα αμπρός των ορίων της γνώσης. Εκπληρώνουμε ένα χρέος προς τη δικαιοσύνη και την κοινωνία μας με τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Οι νομικοί είναι υπερασπιστές των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών και πρέπει να γίνουν η μεγάλη δύναμη για την επικράτηση της αξίας του ανθρώπου, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Σε ένα κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη αναγορεύεται ως το ύψιστο λειτουργήμα, ως η ύψιστη λειτουργία του κράτους, πάνω από όλες των πραγμάτων, διότι ακριβώς για να προστατεύσει τον πολίτη, ελέγχει όλες τις υπόλοιπες εξουσίες και αυτοελέγχει. Η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών είναι γνωστό ότι αποτελεί το εγγενές συστατικό της θεσμικής του θωράκισης, αλλά και το σκληρό πυρήνα της σχέσης κοινωνίας και δικαστή. Η ανεξαρτησία επαληθεύεται και επιβεβαιώνεται όσο ο δικαστής προστατεύει τον πολίτη από την αυθαιρεσία, την αδικία κάθε μορφής εξουσίας και δικαιοδοτεί, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι το ύψιστο, το ίστατο καταφύγιο του πολίτη. Για να μπορέσει όμως η δικαιοσύνη να επιτελέσει το ύψιστο σαν λειτουργήμα, πρέπει εμπράκτως να αναγνωρίσουμε την ανάγκη της ανεμπόδισης της λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας, όπως διασφαλίζεται από το Σύνταγμα και τους κανόνες δικαίου, να διασφαλίσουμε συνθήκες αποτελεσματικής και ταχείας λειτουργίας της, συνεργαζόμενοι και με άλλες ένωμες τάξεις. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή διαμονή και να σας παρακαλέσουμε να γίνετε πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού. Προσβλέπουμε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, στη συμπαράσταση των φίλων κρατών που εκπροσωπείται. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλους εκείνους από οποιαδήποτε θέση και αντιπρέτησαν που συνέβαλαν στην καλή οργάνωση του συνεδρίου αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά στον κύριο Εισαγγελέα Καρύπαλου, να του παραδώσω ένα ελάχιστο, ένα μικρό δώρο τιμής από το αρχείο του Πρωτοδικείου της ΣΚΟ της χρονικής περίοδου 1954-1956 στη μνήμη του πατρός σας για την ανεκτήμητη προσφορά του στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πατέρας του κυρίου Ισαγγελέως του Αγίου Πάτου είχε υπηρετήσει στη Μοσχό ως Πρωτοδίκη. Τελειώσαμε τους χαιρετισμούς. Παρακαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, να κηρύξει την ένταξη του συνεδρίου.